Σύνοδος, η οποία μόνο πωλήθηκε κατ' ουσίαν από τις διεθνείς πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην περίμετρό μας, θέλω να μου απαντήσετε εάν είστε ικανοποιημένοι ως ελληνική αποστολή από το κείμενο συμπερασμάτων και για το Ιράν-Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό, αλλά και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αν επιβεβαιώνεται πως υπήρξαν κάποια εταίρημα οι οποίοι ζήτησαν κάτι περισσότερο σε ό,τι αφορά την προοπτική της Άγκυρας και την ενταξιακή της προοπτική. Και θέλω να μου απαντήσετε επίσης στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που θεώρησε μη αποδεκτή τη διασύνδεση της ευρωτουρκικής προοπτικής και της επιλύσης της προοπτικής του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα συμπεράσματα έτσι όπως διαμορφώθηκαν χθες το βράδυ και ως προς τα ζητήματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη όλα τα μέρη να εργαστούν έτσι ώστε να αποτρέψουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της κρίσης και μια επέκταση των συγκρούσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο μέλημα και θέλω να τονίσω βέβαια ότι πέραν της αυτονόητης στήριξης που παρέχουμε στο Ισραήλ απέναντι στην πρωτοφανή επίθεση που δέχτηκε από το Ιράκ, θεωρώ επίσης εξαιρετικά θετικό ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στα συμπεράσματα μια αναφορά στην κατάσταση στη Γάζα, όπου πράγματι η ανθρωπιστική κρίση είναι τέτοια που απαιτεί μια άμεση κατάπαυση του πυρός, κάτι το οποίο ζητείται και πάλι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ως προς τα ζητήματα που αφορούν τώρα την Τουρκία, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα είναι ικανοποιητικά και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Γίνεται μια ρητή αναφορά στο πλαίσιο των προηγούμενων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι σταδιακός, αλλά υπό προϋποθέσεις και αναστρέψιμο σε περίπτωση που η Τουρκία αλλάξει συμπεριφορά. Και βέβαια νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι η πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων επηρεάζεται προφανώς και από τις εξελίξεις στο Κυπριακό, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι αποδεικνύεται από την παράγραφο, τη σχετική παράγραφο στα συμπεράσματα. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη ικανοποίηση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την τελική διαμόρφωση του κειμένου. Κύριος Καντέλης. Θα ήθελα να επιμείνω στο θέμα της Τουρκίας, διότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να επανέρχονται κάποιες προκλητικές δουλειές από την πλευρά της με αφορμή την δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Τελευταία περίπτωση είναι αυτή του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο σε πηγές του αναφέρει πως θα αποτρέψουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να καθιερώσει ένα μονομερές καθεστώς. Αν αυτό το κλίμα επηρεάζει και την επίσκεψή σας στην Άγκυρα για τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν τον Μάιο και αν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία της επίσκεψής σας εκεί. Να ξεκινήσω με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Πράγματι έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, θα είναι η 13η Απριλίου, η 13η Μαΐου ημέρα στην οποία θα βρεθώ στην Άγκυρα, ανταποδίδοντας την επίσκεψή του πρόεδρου Ερντογάν. Τώρα, ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας. Κοιτάξτε, κύριε Καντέλη, η Ελλάδα ασκεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί πέρα προκαλεί και εμένα εντύπωση αυτή η παντελώς αδικαιολόγητη αντίδραση της Τουρκίας για μια πρωτοβουλία, η οποία στο κάτω-κάτω έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει στη δημιουργία αυτών των θαλασσίων πάρκων, όπως έχω δεσμευθεί και στο πρόσφατο συνέδριο των ωκεανών, το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα. Επιτρέψτε μια γενικότερη παρατήρηση. Δεν θεωρώ ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η οποία είναι αναμφισβήτητη και μετρήσιμη, οδηγεί αυτόματα στην υπόθεση εργασίας ότι οι βασικές θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει. Οι θέσεις αυτές παραμένουν θέσεις οι οποίες είναι βαθιά προβληματικές για την πατρίδα μας. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να μπορούμε να συζητούμε, να διαμορφώνουμε ένα γενικότερο καλό κλίμα και να επενδύουμε περισσότερο στη θετική ατζέντα και λιγότερο στα θέματα τα οποία μας χωρίζουν και στα οποία ξεκάθαρα διαφωνούμε. Να αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο. Αύριο θα βρεθώ στη Μυτιλίνη
και νομίζω ότι αν κάνετε ένα ρεπορτάζ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα δείτε πολύ μεγάλους βαθμούς ικανοποίησης από το γεγονός ότι Τούρκοι μπορούν να ταξιδεύουν στα νησιά αυτά για λόγους αναψυχής χωρίς βίζα. Με σημαντική στήριξη της τοπικής οικονομίας και νομίζω μια απτή απόδειξη ότι η βελτίωση των ελληνικών σχέσεων μπορεί να έχει τελικά μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος και των δύο λαών. Κυρία Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ και ακολουθεί η κυρία Αλεξάνδρα Βουδούρη από την Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, παρά τις πιέσεις να μην απαντήσει το Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου επιμένει ότι θα απαντήσει σε χρόνο που θα επιλέξει. Ανησυχείτε μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σπιράλ συνεχών πολεμικών επεισοδίων και συγκρούσεων στην περιοχή μας? Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τη συζήτηση που είχαμε χθες βράδυ, και αν τελικά θα χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει και το Ισραήλ? Θεωρώ ότι και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και οι δημόσιες δηλώσεις που έχουν γίνει από Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και από την ηγεσία των ΗΠΑ κατατείνει ακριβώς την ανάγκη να πιστεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε μια κλιμάκωση η οποία θα οδηγήσει στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, σε ένα περαιτέρω σπιράλ ακόμα μεγαλύτερης έντασης στην Μέση Ανατολή. Είναι σαφές ότι το Ιράν πρέπει να απομονωθεί για την συμπεριφορά του εις βάρος του Ισραήλ, θα έλεγα, και όχι μόνο. Και πιστεύω ότι εάν το Ισραήλ επιδείξει και μια μεγαλύτερη κατανόηση στα ζητήματα που αφορούν στην Γάζα και λάβει υπόψη του τις εκκλήσεις όλων μας για μια κατάπαυση του πυρός και για μια ουσιαστική ανθρωπιστική στήριξη του δοκιμαζόμενου λαού της Γάζας, αυτό θα βοηθήσει και συνολικά το Ισραήλ να χτίσει εκείνες τις συμμαχίες που να του επιτρέψουν πραγματικά να απομονώσει το Ιράν και να καταδείξει ότι είναι μια χώρα που δημιουργεί διαρχώς προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Κυρία Βουδούρη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Χθες δηλώσατε ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι μια έννοια αφηρημένη. Προς ποια κατεύθυνση κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει όσων συζητήσατε σήμερα, τι εξασφαλίζει βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Ευρωπαίων πολιτών, ζητούμενο και εν όψει των ευρωεκλογών, και σε ό,τι αφορά την άμυνα, την αμυντική βιομηχανία, πώς προχωράει η συζήτηση για την έκδοση ευρωομολόγων, πέραν δηλαδή από την πρόταση ΛΕΤΑ περί κοινής χρηματοδότησης μέσω του ESM. Ευχαριστώ. Καταρχάς, η έκθεση ΛΕΤΑ θεωρώ ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση, κατανακρίνοντας το γεγονός ότι η Ευρώπη συνολικά έχει υποχωρήσει ως προς την ανταγωνιστικότητά της τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό για μια μεσαία χώρα όπως η Ελλάδα, εξωστρεφή, η ενιαία αγορά να δουλεύει και να δουλεύει πραγματικά και να ξεπερνούνται διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις πιο εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, να υπάρχει μια ενιαία, μια ένωση κεφαλαγοράς, η οποία θα επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντλήσουν με μεγαλύτερη ευκολία κεφάλαια, αλλά θα επιτρέπει και στους Ευρωπαίους επενδυτές να επενδύουν αντίστοιχα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αντί τα κεφάλαια αυτά να φεύγουν και να πηγαίνουν, ας πούμε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται είναι μια συζήτηση προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι θα κάνουμε βήματα για μια ενιαία εποπτεία της ευρωπαϊκής κεφαλαγοράς, χωρίς αυτό να ακυρώνει το ρόλο και των εθνικών αρχών. Είναι μια θέση την οποία η Ελλάδα επί της αρχής την στηρίζει. Τώρα, το ζήτημα του ευρωομολόγου για την άμυνα, νομίζω ότι είμαστε στην αρχή αυτής της συζήτησης, αλλά θέλω να επαναλάβω τη μεγάλη επιμονή με την οποία προσωπικά θα διεκδικήσω ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για να στηριχθεί η ανάγκη της Ευρωπαϊκής, η άμυνα της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη έχει βάλει πολλούς φιλόδοξους στόχους. Θέλει να κάνει την πράσινη μετάβαση, θέλει να κάνει την ψηφιακή μετάβαση, θέλει να έχει ενιαία άμυνα, αλλά δεν έχει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές. Τα ιδιωτικά κεφάλαια, για τα οποία σας μίλησα πριν από λίγο, είναι μια πηγή χρηματοδότησης των πρωτοβουλίων. Θα χρειαστούν όμως και δημόσιοι πόροι, δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι. Και η άμυνα θα έλεγα ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα την οποία πρέπει να βάλουμε στην συζήτησή μας όταν θα συζητήσουμε για ένα τέτοιο ενιαίο ευρωπαϊκό εργαλείο χρηματοδότησης. Ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κατευθύνει όμως τους πόρους του σε σχέδια και σε συστήματα τα οποία θα είναι ευρωπαϊκά και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες θωράκισης όλης της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Κύριος Γιάννης Χριστάκος από το ΜΕΓΑ και ακολουθεί κυρία Γεωργία Σκιτζή από την ΕΡΤ.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Μιας και πήγαμε στο κομμάτι της οικονομίας, θα ήθελα να πάμε λίγο στα εσωτερικά, στο εσωτερικό κομμάτι δηλαδή της οικονομίας και να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ακόμη στη χώρα μας, το βλέπουμε, το συζητάτε και εσείς και οι υπουργοί ακρίβεια, υπάρχουν κομμάτια της οικονομίας όπως είναι ο πληθωρισμός που δείχνει τουλάχιστον μια σταθερότητα σε ένα επίπεδο που αν υπόθεσουμε τα τρόφιμα για παράδειγμα. Τα καύσιμα, όπως ξέρετε, σήμερα έχουν ξεπεράσει τη τιμή της βενζίνης στα 2 ευρώ και γενικώς οι πολίτες βλέπουν κάτι το οποίο δεν συνάδει με το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα σας υπενθυμίσω, τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δείχνουν ότι η χώρα μας θα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις προβλέψεις, τις εκθέσεις της Κομισιόν και τα δημοσιεύματα. Σήμερα είδαμε και το Reuters ένα δημοσίευμα που λέει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη τουλάχιστον τα επόμενα 2 χρόνια. Γιατί δεν συνάδουν αυτές οι δύο απόψεις, τι είναι αυτό που δεν γίνεται στη χώρα μας και δεν πάει σωστά και δεν βλέπουν οι πολίτες. Το ερώτημά σας είναι εύλογο. Πράγματι, υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής απόδοσης της οικονομίας, των ρυθμών ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, των επενδύσεων που δρομολογούνται στη χώρα μας και της αίσθησης μιας σημαντικής μοίρας των πολιτών ότι αυτή η ανάπτυξη πραγματικά τους αφορά. Και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Διότι αυτό το οποίο απασχολεί πρωτίστως τους πολίτες σήμερα είναι η ακρίβεια, η οποία επιμένει και η πίεση που η ακρίβεια βάζει στο διαθέσιμο εισόδημα. Και γι' αυτό και οι πολιτικές της κυβέρνησης έρχονται ακριβώς ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Όταν αυξήσαμε το κατώτατο μισθό, το κάνουμε γιατί η οικονομία μας επιτρέπει να το κάνουμε. Το κάνουμε όμως και ως ένα ανάχωμα απέναντι σε πραγματικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, ειδικά στα πιο αδύνατα νοικοκυριά. Για τον πληθωρισμό έχω μιλήσει πολλές φορές, δεν θα κάνω τώρα εκτενή ανάλυση. Θα πω μόνο ότι τα τελευταία στοιχεία από τον πληθωρισμό των τροφίμων είναι ενθαρρυντικά. Θα περιμένουμε και τα στοιχεία το επόμενο μήνα. Και ελπίζω βέβαια ότι και το καλάθι του νοικοκυριού για το Πάσχα, είτε μιλάμε για το καλάθι του νονού, το αρνί και τα θαλασσινά τα οποία τρώμε το Πάσχα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, ότι οι τιμές θα είναι λογικές και δεν θα ξεπεράσουν τα περσινά επίπεδα. Γι' αυτό τουλάχιστον αγωνιζόμαστε. Τέλος, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση θα εξακολουθεί με κάθε τρόπο να στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά να διορθώνει και αδικίες. Και εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας, η οποία άνοιξε σήμερα, όπως ξέρετε, αφορά αυτοαποσχολούμενες, αφορά αγρότησες γυναίκες, οι οποίες δεν έπαιρναν το επίδομα αυτό, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, μιλάμε για 830 ευρώ επί 9 μήνες. Έρχομαστε λοιπόν και διορθώνουμε μια αδικία, ταυτόχρονα στηρίζουμε όμως και άμεσα τον θεσμό της οικογένειας, ότι κάθε στήριξη σε μια οικογένεια η οποία αποκτά ένα παιδί προφανώς είναι και καλοδεχούμενη και βοηθάει σε αυτή τη συνολική προσπάθεια την οποία κάνουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα μας. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να σας πάω στις ευρωεκλογές και συγκεκριμένα στην υποψηφιότητα του νόμου εκλεγμένου Δήμαρχου Χυμάρας και παράνομο φυλακισμένου Πρέντη Πελέρη, η οποία έχει προκαλέσει ωστόσο κάποιες αντιδράσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα σας προσάπτουν ότι εμπλέκεται εθνικά και διπλωματικά θέματα στις ευρωεκλογές και ήθελα να σας ρωτήσω πώς ακριβώς απαντάτε. Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να είμαι σαφής ότι δεν είναι δουλειά μου να μιλώ για μεμονωμένες υποψηφιότητες, καθώς έχουμε 42 υποψηφίους και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να φανεί ότι κάνω κάποια διακριτική μεταχείριση υπέρ οποιοδήποτε υποψηφίου. Όμως θα πω ότι η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη έχει αυταπόδεικτα έναν πολύ βαρύ συμβολισμό. Τώρα νομίζω ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά και όχι στα λόγια για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στα Αλβάνια, τον αντιλαμβάνονται. Ο κύριος Γόλος του Παπακοσταντίνου από το Action 24. Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα παραμείνω και εγώ στις ευρωεκλογές, αλλά θα πιαστώ από την πολύ ρητή αναφορά που υπάρχει στα συμπεράσματα του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναφέρεται στα μέτρα και στη συνεργασία που πρέπει να επιδείξουν όλες οι χώρες μέλη προκειμένου να καταπολεμηθούν, να αντιμετωπιστούν οι πληγές, θα έλεγα εγώ, της παραπληροφόρησης και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ακόμα περισσότερο να αποτραπούν ενδεχόμενες προσπάθειες χειραγώγησης και από ξένες χώρες. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο βαθμός ανησυχίας σας με δεδομένο ότι σε 52 ημέρες θα στηθούν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι πράγματι στην πρώτη εισαγωγική παράγραφο των συμπερασμάτων υπάρχει μια ρητή αναφορά στην ανάγκη να προστατευτούμε από την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση της κοινής νόμης και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή την προσπάθεια.
Είναι κάτι για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλάμε συνέχεια, διότι γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να παρέμβουν, ξένες δυνάμεις οι οποίες θέλουν να παρέμβουν στις εθνικές εκλογές για να προωθήσουν τη δικιά τους γεωπολιτική ατζέντα. Ξέρουμε επίσης ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι πια τέτοια που είναι πάρα πολύ εύκολο να κυκλοφορήσουν ψεύτικα βίντεο, ψεύτικα ηχητικά, να διαδοθούν αυτά πολύ γρήγορα και μετά να πρέπει να τρέξει να αποδείξει ότι κάτι το οποίο είναι ψεύτικο είναι πραγματικά έτσι, αλλά θα το έχει ακούσει πάρα πολλοί κόσμος και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακυρώσει κανείς τις πρώτες εντυπώσεις που θα έχουν δημιουργηθεί. Και γι' αυτό και κάνω πάντα και μία έκκληση και εν όψη των ευρωεκλογών. Οι πολίτες πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών υποψιασμένοι, να μην θεωρούν ότι οποιαδήποτε είδηση, οποιοδήποτε βίντεο, οποιαδήποτε πληροφορία διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κατά ανάγκη αληθής και να επιδιώκουν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και ουσιαστική πληροφόρηση. Και εκεί και ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός.